Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά, την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Σοκράτη Τόγια, δήμαρχο Σαλονικού και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τον συνδυασμό του Κώστα Γιώτη, ο Δήμος μπροστά. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα εδώ στην παραλιακή πλατεία της Κορίνθου. Καταρχάς, να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα σας αυτό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Και είμαστε όλοι εδώ μαζί, πραγματικά, για να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθειά μας αυτή. Θέλω να μου δώσετε την εικόνα, είστε ένας έμπειρος πλέον αυτοδιοικητικός, είστε ένας δυναμικός άνθρωπος και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα τυχερός εντός εισαγωγικών ο Κώστας Γιώτης που σας έχει κοντά του σε αυτές τις εκλογές. Να μου δώσετε την εικόνα αυτής της προεκλογικής περίοδου. Πώς πάει καταρχάς ο συνδυασμός και η πορεία σας? Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός μας πάει πάρα πολύ καλά, διότι όπως γνωρίζετε, εγώ δεν μπήκα μόνος μου, μπήκα με τον συνδυασμό και με την ομάδα όλη και προφανώς συνεργαστήκαμε οι δύο συνδυασμοί για ένα καλό και ευτυχές αποτέλεσμα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο συνδυασμός, ο νέος πλέον, με την ομάδα και την Α και τη Β πηγαίνει πάρα πολύ καλά και ευελπιστούμε ότι θα είναι ο επόμενος δήμαρχος, ο κύριος Κώστας Γιώτης, τον οποίο εμπιστευόμαστε, διότι πραγματικά με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει πιστεύουμε ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα που μαζί έχουμε συζητήσει και μαζί έχουμε προβλέψει ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι πολλές φορές συζητούμε για τα μεγάλα ζητήματα, συζητούμε για τα μεγάλα προβλήματα. Όμως από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι η καθημερινότητα και η καθημερινή επαφή με τον πολίτη. Διότι όπως έχετε διαπιστώσει, και αυτό είναι και ο μεγάλος κίνδυνος με τον Καποδίστρια, μπορεί να έχουμε ένα απαστράπτον κέντρο και συγχρόνως να έχουμε ξεχασμένες γειτονιές που εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση. Και με την ίδια λογική λοιπόν δεν θα πρέπει πουδενή να αισθανθούν τα χωριά μας, που ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι πνεύμονες του νέου Δήμου, να μην ξεχαστούν, να μην παραμεληθούν. Αυτή θα είναι η προσπάθειά μας και αυτό θα είναι το κύριο μέλημά μας. Και εδώ χρειάζεται πραγματικά, είναι αυτό που έχω πει κατά καιρούς και το πιστεύω, ότι ο νέος Δήμος για να διοικηθεί πρέπει να στηριχτεί σε δύο σκέλη, σε δύο πόδια. Το ένα σκέλος έχει το όνομα χρηματοδότηση, που είναι ένα μεγάλο θέμα. Και το άλλο σκέλος που γι' αυτό είναι εξίσου σημαντικό και μπορεί να μην στοιχίζει, απαιτεί όμως εμπειρία, απαιτεί γνώση, και είναι ο τρόπος διοικήσεως. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να σταθούμε, σε αυτά τα δύο σκέλη που είναι εξίσου σημαντικά και τα δύο. Ακολούθως μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε και να σας απαντήσω. Κύριε Δήμαρχε, θεωρούμε ότι θίξετε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι αυτό της καθημερινότητας. Άλλωστε, εάν όλοι οι συμπολίτες σας ή τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών σας θεωρούν επιτυχημένο στο Δήμο Σαλονικού, είναι γιατί ακριβώς προσέξατε το θέμα της καθημερινότητας και της ποιότητας της ζωής των συμπολιτών σας. Θεωρείτε ότι με κάποια δύσκολα οικονομικά που θα αντιμετωπίσει ο Καλλικράτης στα πρώτα βήματά του, τόσο για την καθημερινότητα, όσο και για μεγάλες προκλήσεις που έχει ο νέος διευρυμένος Δήμος Κορινθίων, μπορείτε να καταφέρετε, να πετύχετε μάλλον και να καταφέρετε την ανάπτυξη και την προοπτική του Δήμου? Βεβαίως μπορούμε να πετύχουμε την ανάπτυξη, βεβαίως μπορούμε να δώσουμε μια άλλη προοπτική σε αυτό το Δήμο και αυτό μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι προσελκύοντας επενδύσεις για να μπορέσουμε να έχουμε το ένα πόδι που είναι η χρηματοδότηση και ο άλλος τρόπος είναι ο τρόπος διοικήσεως που πραγματικά πιστεύουμε σε αυτόν τον τρόπο διοικήσεως που έχει δύο μέρη, θα έλεγα. Το ένα μέρος είναι πώς θα οργανώσουμε τη διοίκηση, πώς θα χωρίσουμε αρμοδιότητες και το άλλο μέρος της διοίκησης είναι η καθημερινή επαφή με τους πολίτες, που σημαίνει πολύ πρακτικά ότι οι συνεργάτες του Δημάρχου θα πρέπει να βρίσκονται παντού και σε οποιαδήποτε γωνιά και γειτονιά του νέου διευρυμένου Δήμου. Και με ανοιχτά ότα, θα έλεγα. Με ανοιχτά αυτιά. Και το δεύτερο, θα πρέπει το Δημαρχείο να είναι τόσο οικείο που να μην λέμε ότι θα αισθάνονται σαν το σπίτι τους, να λέμε ότι θα είναι το σπίτι τους. Και η πόρτα του Δημάρχου θα πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή. Αυτό το πιστεύω, αυτό το έχω κάνει πράξη όσα χρόνια είμαι Δήμαρχος. Διότι πραγματικά ο Δημότης, όταν έρχεται στο Δήμαρχο, είναι ίσως η τελευταία καταφυγή στα προβλήματά του, τα μικρά και τα μεγάλα. Θα πρέπει ο Δήμαρχος λοιπόν να έχει τα αυτιά ανοιχτά. Θα πρέπει οι συνεργάτες του Δημάρχου να μπορούν να ακούν, να αντιλαμβάνονται και να αντιδρούν όταν οι περιστάσεις του απαιτούν. Κύριε Δήμαρχε, ξέρουμε ότι είστε έμπειρος και διορατικός άνθρωπος. Θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση σε αυτή την όμορφη αλλά σύντομη επικοινωνία μας. Βλέπετε ότι η πόλη έχει χάσει ευκαιρίες, έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως ομορφιές, τουρισμό, πολιτισμό, έφορες παιδιάδες, όμορφα βουνά. Έχει χάσει λοιπόν ευκαιρίες και έχει μείνει πίσω. Μπορούμε να τα καλύψουμε αυτά τα κενά? Βεβαίως μπορούν να καλυφθούν και ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει η Κόρινθος είναι το όνομά της. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η αρχαία Κόρινθος ήταν σε όλο τον κόσμο γνωστή. Ήδη γνωρίζουμε
τον Απόστολο Παύλο ότι ήρθε και έμεινε σε αυτή την πόλη. Μπορούμε όλα αυτά να τα διαφημίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Ένα απλό σας λέω. Μπορούμε κάλλιστα στο μετρό των Αθηνών, παντού όπου βρίσκεται οποιοδήποτε επισκέπτεται την Αθήνα, να υπάρχει μια προβολή της πόλης Κορίνθου. Και έχουμε το ευτυχές γεγονός ο προαστιακός και η συγκοινωνία να είναι τόσο πυκνή και να είμαστε τόσο κοντά που μπορεί ο κάθε επισκέπτης να έρθει να δει την όμορφη Κόρινθο. Μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά. Και έχουμε μια δεξαμενή 5 εκατομμυρίων κατοίκων δίπλα μας. Βεβαίως, έχουμε μια δεξαμενή 5 εκατομμυρίων κατοίκων που δυστυχώς την έχουμε αφήσει ανεκμετάλλευτη. Και αν λάβουμε υπόψη και τις ωραίες παραλίες που μπορεί να έχουμε στα Λουτρά, στην Αλμυρή και οπουδήποτε αλλού στο νέο Δήμο, αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο είναι. Πόσο μεγάλη είναι η προοπτική για ανάπτυξη αυτού του Δήμου. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε προς τα εκεί και θα δείτε λοιπόν θεαματικά αποτελέσματα. Ας αγαπήσουμε λοιπόν τον τόπο μας, ας αγαπήσουμε την Κόρινθο, ας αγαπήσουμε τον νέο Δήμο και να ξέρετε ότι όταν δώσουμε αγάπη, αυτή την αγάπη θα τη λάβουμε. Κλείνοντας όμως, να μην ξεχάσω να πω ότι και εσείς είστε πλέον υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και χρειάζεστε σταυρό. Βεβαίως χρειαζόμαστε βοήθεια, διότι χωρίς τη βοήθεια όλων αυτών που μας αγαπούν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά και χρειαζόμαστε και το σταυρό, τη βοήθεια. Και χρειαζόμαστε αυτό που είναι τόσο πολύτιμο για μας και σε όλους αυτούς που μας βλέπουν δεν κοστίζει τίποτα και είναι η αγάπη τους. Εμείς να υποσχεθούμε λοιπόν ότι αυτή την αγάπη υποσχόμαστε, δεσμευόμαστε, θα την κάνουμε στολίδι, θα την κάνουμε φυλακτό μες στην καρδιά μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλή δύναμη. Να είστε καλά και καλημέρα σας.